Περισσότερο θεωρώ ότι χάσαμε 2 βαθμούς παρά κερδίσαμε έναν. Αυτό διότι η πολύ καλή οργάνωση αμυντική του Όφη, η μεγάλη συγκέντρωση παιχτών έξω την περιοχή του, μας δυσκόλεψε το έργο επιθετικά. Δεν μπορούσαμε να έχουμε την επιθετική ανάπτυξη που είχαμε σε προηγούμενα παιχνίδια. Είχε κλειστεί τόσο καλά πίσω ο αντίπαλος με πολλά άτομα έξω την περιοχή του. Μας δυσκόλευε να διασπάσουμε την αμυντική του λειτουργία και οργάνωση. Θεωρώ ότι ιδιαίτερα στο τελευταίο μισάωρο του αγώνα αυτό μας ανάγκασε να πάμε ανορθόδοξα για τον γκολ μέσα από στημένες φάσεις ή κάποιες μεγάλες μπαλιές από τα πλάγια που προσπαθήσαμε να βγούμε. Όμως αυτό το ισόπαλο αποτέλεσμα δεν μας κάνει να σκύψουμε το κεφάλι. Συνεχίζουμε και προχωράμε. Όχι έτσι όπως ήταν το παιχνίδι, δεν με βόλευε κάποια αλλαγή. Σκεφτόμουν πάρα πολύ τη αλλαγή, αλλά απλά δεν μας βόλευε. Το στυλ παιχνίδι, ο τρόπος που παίζανε οι αντίπαλοι, ήταν τέτοιο που δεν μπορούσα να δω στον πάγκο κάποια άλλη αλλαγή, ας το πούμε, χρήσιμη εκείνη τη στιγμή. Κοιτάξτε να δείτε, όταν είναι να κάνεις μια αλλαγή, πρέπει να σκεφτείς και ποιον θα βγάλεις, όχι μόνο ποιον θα βάλεις. Δυστυχώς βάλαμε τους δύο πιο επιθετικογενείς παίκτες που είχαμε στον πάγκο μας, όμως ήταν δύσκολο για μας να κάνουμε κάποια αλλαγή όσο αφορά το να βγάλουμε κάποιον παίκτη εκείνη τη στιγμή, γιατί τους χρειαζόμασταν όλοι στο γήπεδο. Σε ό,τι αφορά τώρα γενικότερα για το ρόστερ, έχουμε ζητήσει ενίσχυση σε 1-2 θέσεις. Παλεύουμε γι' αυτό, προσπαθούμε, η διοίκηση το προσπαθεί πάρα πολύ. Αν έρθουν καλώς. Αν δεν έρθουν, συνεχίζουν τα παιδιά που έχουν φτάσει στην ομάδα εδώ που βρίσκεται. Αυτό προσπαθούσαμε να κάνουμε σε όλο το παιχνίδι σχεδόν. Θεωρώ ότι στο τελευταίο δεκάλεπτο, ίσως μετά το 80, άρχισαμε να κάνουμε μεγάλες μπαλιές. Αλλά μέχρι τότε προσπαθήσαμε να έχουμε την κατοχή της μπάλας, να βγούμε από τα πλάγια και να κάνουμε αυτό που ήταν το ιδεατό κατά εκείνη την κατάσταση.